Μια δύσκολη και άσχημη χρονιά για μας έλαβε τέλος σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Λαμία που έκανε μια εξαιρετική πορεία φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Διαθέτει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και με ποιότητα και έχει και ένα εξαιρετικό προπονητικό team. Προσπαθήσαμε σήμερα εμείς να κάνουμε κάτι. Όσο απέξαμε στο πρώτο μικρό, ήταν αρκετά καλή. Δημιουργήσαμε φάσεις. Εκεί και πέρα πάλι το ίδιο πράγμα που είχαμε στα τελευταία παιχνίδια. Τρώμε ένα γκολ και δύσκολα μπορούμε λόγω και ψυχολογίας να μπορέσουμε να τα προσέχουμε στο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε αναγκασμένοι να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, να δούμε τι πήγε λάθος, να μην επαναλάβουμε πάλι τα ίδια σφάλματα. Οι επιλογές των παιχτών είναι να κοιτάξουμε να είναι το όσο το δυνατόν καλύτερες. Φέτος πήραμε αρκετούς ξένους παίκτες οι οποίοι δεν μας δώσαν αυτό που θέλαμε, δεν μας βοήθησαν. Και γι' αυτό η ομάδα έπεσε. Ξανατονίζω, ο Απόλλων όμως είναι ομάδα που πρέπει να είναι στη Super League. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε. Θα κοιτάξουμε το βασικό μας να μάθουμε από τα λάθη, όπως είπα και πριν, να φτιάξουμε μια καλή ομάδα και να έρθουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εδώ που ανήκουμε στη Super League. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι. Καλησπέρα. Λίγο πριν από το φινάλε του αγώνα, ακούσαμε από τα μεγάφωνα μια τοποθέτηση της ΠΑΕ, της διοίκησης, η οποία ζητούσε συγγνώμη, αναγνώριζε τα λάθη και μιλούσε για τους γιος σκεπτόμενους φιλάθλους που τους στέλνει κοντά της. Επ' αυτού υπάρχει κάποιο σχόλιο περαιτέρω από εσάς? Όχι, το συμφωνήσω απόλυτα, έτσι πρέπει να γίνει. Ο Απόλλων έχει μεγάλη ιστορία, μεγάλη ομάδα για μας και ό,τι λάθη κάναμε, νομίζω έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Θα κάνουμε ακριβώς ό,τι πρέπει για να ξαναφέρουμε την ομάδα εδώ που πρέπει. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε τον κόσμο του Απόλλωνα κοντά μας. Θέλουμε αυτούς που αγαπάνε τον Απόλλωνα να είναι δίπλα μας. Θέλουμε αυτούς που φωνάζουν τον Απόλλωνα να είναι κοντά. Στα δύσκολα θέλουμε αυτούς που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια ήταν κοντά στην ομάδα να είναι και τώρα. Θα συμφωνήσω δηλαδή απόλυτα με την ανακοίνωση που προκαλεί ο Απόλλωνα. Υπάρχει ερώτηση? Η επόμενη μέρα του Απόλλωνα βρίσκεται η τελευταία ταβέλα. Η ομάδα εκτός ομάδας, στις ακαδημίες. Θα δείξει ο αντιπρόεδρος, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, θα κοιτάξουμε να δούμε τι είναι το καλύτερο για όλους μας. Θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Πρόεδρο, είμαι. Δεν έχουμε δει μέχρι.